Παραμένουμε σε ρυθμούς αυτοδιοικητικών εκλογών και λέμε καλό μεσημέρι στον κύριο Μιχάλη Γαρεφαλάκη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη Δήμος για όλους, επικεφαλής η υποψήφια δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, η κυρία Χρυσούλα Γιαννιδάκη. Κύριε Γαρεφαλάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Λαβράκη. Ευχαριστούμε το Ράδιο Κρήτη, το δικό μας σταθμό, που μας δίνει αυτό το βήμα να μιλήσουμε. Να ευχηθώ σε όλους τους ηγέτες των ψηφοδελτίων και όλους τους συναδέλφους τους υποψήφιους, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Κύριε Γαρεφαλάκη, από την πρώτη στιγμή που βγήκε προς τους πολίτες η παράταξη Δήμος για όλους και η υποψήφια δήμαρχος η κυρία Γιαννιδάκη, κάνετε λόγο για μια εναλλακτική πρόταση πρόοδου και ανάπτυξης που προτείνεται στους δημότες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Και φτάνοντας τώρα στο τέλος αυτής της προεκλογικής περίοδου, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δικής σας πρότασης προς τους πολίτες? Η πρόταση της κυρίας Γιαννιδάκης είναι η συμμετοχή των δημοτών στο Δήμο, κάτι που έλειπε. Γιατί μέσα από τη συμμετοχή των δημοτών στο Δήμο θα έχουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στις κοινότητες. Κύριε Λαμπράκη, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι κοινότητες και οι οικισμοί τους επισκέπτονται όταν είναι να πάρουν τον ψήφο. Μέχρι τον ψήφο, ρωτήστε τον κόσμο, σε όλη την επικράτεια, ποιοι πάνε και γιατί πάνε. Η κυρία Γιαννιδάκη, λοιπόν, με αυτό που λέει Δήμος για όλους, δεν το έβαλε αυτή τη στιγμή για να προσελκύσει ή να δείξει ενδιαφέρον, το έβαλε γιατί πιστεύει στη συμμετοχή. Πώς θα υπάρξει συμμετοχή? Όλοι εμείς υποψήφοι, αν είναι η κυρία Γιαννιδάκη δήμαρχος, αλλά και ακόμη όταν δεν είναι, αν δεν είναι, που πιστεύω ότι θα είναι, διότι αυτό δείχνει η απέτηση του κόσμου, και εδώ θα αναδείξουμε και ένα θέμα το οποίο για μένα δεν είναι δημοκρατικό. Είναι ο εγκλωβισμός της ψήφου. Αλλά ας πάμε πρώτα το πρώτο κομμάτι, ναι, αυτό που με ρωτήσατε, και με το δεύτερο. Μέσα λοιπόν από γενικές συνελεύσεις να πηγαίνουμε παντού, βάση προγράμματος. Να βλέπουμε τα προβλήματα, θα τα αξιολογούμε, αλλά και αυτοί οι οποίοι θα είναι αντιδήμαρχοι δεν θα κάνουν στο Δήμο να βγάζουν το ημερήσιο πρόγραμμα και να ασχολούνται με την καθημερινότητα, αλλά εφόσον βγει το πρόγραμμα θα κάνουν κάποιες επισκέψεις να βλέπουν και πώς εξελίσσεται το έργο και τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να έχουν δηλαδή μια επαφή με τον πολίτη, μια αυτή η καθημερινότητα. Κοιτάξτε να δείτε, για να επιτύσσει ένα Δήμο όπως εμάς, να πούμε ότι εμείς έχουμε τρεις ενότητες. Έχουμε τη Δημοτική Ενότητα Αρχανών, μια μεγάλη κομμόπολη, τη Δημοτική Ενότητα Αστερουσίων και έχουμε και ένα ξεχασμένο Δήμο στην ονομασία. Και θα σταματήσω εδώ, το Δήμο Νίκο Καζαντζάκη. Ναι. Έχουμε κάνει όρκο τιμής. Είτε σαν δήμαρχος η κυρία Γιαννιδάκη, είτε σαν αντιπολίτευση. Εμείς θα διεκδικήσουμε και θα επαναφέρουμε το όνομα του Νίκου Καζαντζάκη, Αρχανών Αστερουσίων και Νίκου Καζαντζάκη. Ήταν ένα διοικητικό σφάλμα που κανείς δεν έστειψε πάνω από αυτό το τεράστιο πρόβλημα και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Επίσης έχουμε 27 κοινότητες, 54 οικισμοί, και 16.000 ανθρώπους. Φανταστείτε ένα μεγάλο Δήμο. Πιάνει από τις Πατσίδες, την κοινότητα Πατσίδων, και τερματίζει στο Τσούσφουρα. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που μέχρι σήμερα κανείς δήμαρχος δεν έχει κάνει τη διοικητική, ας πούμε, αυτή τη διοικητική που θα μπορέσει να έχει τον κατάλληλο άνθρωπο, τα μηχανήματα, τους ανθρώπους, τους τεχνικούς στην κάθε δημοτική ενότητα και να μην ξεκινάνε από το Πεζά ή από τις Αρχάνες να πάνε στα Αστερούσια. Μέχρι να πάνε έφυγε η μέρα. Ναι. Με καταλαβαίνετε. Ναι. Υπάρχουν πολλά κενά. Δυστυχώς, ο κύριος Νικοκόκαλος, τον άκουσα προσεκτικά και σας μίλησα την καθημερινότητα. Τεράστιο το πρόβλημα της καθημερινότητας. Τεράστιο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Παντού έλλειψη, παντού διαμαρτυρίες, η ίδρυυση, η άδρευση. Έχουμε δύο φράγματα, τα οποία αυτή τη στιγμή, το ένα, την περιοχή των Δαμανίων, το οποίο έγινε επί Ρούσου Κυπριωτάκη και το οποίο ήταν σπασμένο και το είχε κάνει προεκλογικά ο κύριος Κοκουσάλης σημαία ότι θα αποκατασταθεί. Ακόμα δεν αποκαταστάθηκε. Το άλλο, το Αρμανογείο, και αυτό με μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε δίχτυα
σπασμένα και χωρίς νερό. Έχουμε κομματερές. Έχουμε κημητήρια εγκατελειμμένα. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο. Σε ένα όμορφο τρόπο, σε μια ορεινή περιοχή, σε μια περιοχή με φαράγγια, που αν τα αναδείξεις, θα έχουμε τεράστια προσέλευση επισκεπτών σε αυτή την περιοχή. Είναι ένας όμορφος δήμος, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή διοικητικά κατοχυρωμένος για να πράξει αυτό που πρέπει να πράξει. Κύριε Γαρεφαλάκη, σε πάρα πολλούς υποψηφίους που μιλάμε, γιατί το βλέπουμε και από τις περιοδίες, είναι κάποια κοινά προβλήματα της ενδοχώρας, δηλαδή η καθαριότητα που λέμε με τις χωματερές, να μπορούν οι αγρότες να ποτίζουν τα χωράφια τους, η οδοποιία, αλλά και ο ανεκμετάλλευτος πλούτος της κριτικής ενδοχώρας είναι ένα σημείο αναφοράς για τους υποψηφίους που το ακούν από τους πολίτες. Και νομίζω ότι είναι ένας τρόπος που και ο κόσμος θα συγκρατηθεί στα χωριά του, στις περιοχές του, με να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα και τον τουρισμό να προσελκύσουμε, αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών να είναι αυτή που πρέπει, για να μην αναγκάζει το άλλος να φύγει, για παράδειγμα, για να πάει το παιδί του στο σχολείο, σε ένα καλύτερο σχολείο, ή να μην έχει μια βασική υποδομή και όλα αυτά που περιγράφουμε. Αλλά νομίζω ότι το έχετε διαπιστώσει κι εσείς, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα της κριτικής ενδοχώρας. Αυτή η εγκατάλειψη που οδηγεί και τον κόσμο να φύγει από τις περιοχές με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι πολύ μεγάλο το στίχημα και η πολύ μεγάλη πρόκληση για την οποιαδήποτε δημοτική αρχή, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Πολύ σωστά. Και για να μην μακρηγορούμε, εμείς αυτό το στίχημα το κερδίσουμε. Θα το κερδίσουμε με ποιο τρόπο? Πρώτο, αν θέλετε τώρα να πάμε στα σχολεία, θα δείτε τεράστια προβλήματα. Θα δείτε αυλές που έχουν πάθει καθίδρυση, ειδικά στην Κομόπολη των Αρχανών, που πήγα εγώ και είδα, είναι ακόμη με κόκκινες κορδέλες και τα παιδιά είναι μέσα στην αίθουσα. Αν πάμε σε εργαστήρια, όπως είναι στα πεζά, θα δείτε τεράστια τα προβλήματα, έχουν κοντεύει να πέσει το ταβάνι από την υγρασία και δεν έχει μια εγκατάσταση. Αλλά το σπουδαιότερο, έχουμε στα ΑΜΕΑ, στα δικά μας τα παιδιά. Ο κύριος Δρούσος Κυπριωτάκης έκανε ένα οίκημα για αυτό τα παιδιά, και το οποίο είναι στα Αγίες Παρασκευές, στα Κελιά. Και παρακαλώ πολύ, πέρασε μία μέρα, είμαστε κοντά. Ναι. Εγκατάλειψη είναι ακριβώς όπως είναι η βάση των βουρνών, λέει λατιμένο, παρετημένο, έτσι, ένα οίκημα που κόστησε εκατομμύρια. Ακούω και λένε, δεν θα πω ονόματα, λέει κάναμε τούτο, ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, στην ιδιωτική πρωτοβουλία, ναι, αλλά προσέξτε, στην κοινωνική πρωτοβουλία, στην κρατική πρωτοβουλία, εκεί δεν βάζουμε λεφτά? Ερώτηση κάνω εγώ τώρα. Γιατί αυτό το οίκημα των ΑΜΕΑ που έχει σχέση με την εδωχώρα, που έχει σχέση με τις οικογένειες που έχουν τα παιδιά, να υποχρεώνται να φύγουν από το Αστρίτσι ή από τις Αγίες Παρασκευές να έρθουν στο Ηράκλειο, διότι δεν έχουν το κατάλληλο μέρος, το κατάλληλο σχολείο, το κατάλληλο οίκημα να μείνουν? Και εμείς το έχουμε ένα τεράστιο σόγκο, τεράστιο, το καλό οποιονδήποτε, και είναι εγκατηλειμμένο. Αύριο θα βγάλω εξαιρετικό βίντεο. Η ευθύνη τεράστια. Τεράστια ευθύνη. Μάλιστα. Και κάθε και μου λένε ότι έχω μέρος. Μηδέν έργο σας πληροφορώ. Δεν θα το ισοπεδώσω όλο τελείως, αλλά εγώ με αυτά που έχω δει, με αυτά που έχω πράξει με τις διαμαρτυρίες, το έργο του κυρίου του Κοκοσάγη για μένα είναι μηδέν. Διότι πρώτα κοιτάζομαι το δημότη, τις απαιτήσεις του δημότη, αυτά που είπατε, να μην μιλήσουμε για αγροτική οδοπία. Το ότι δεν έχουμε θύματα, άστο. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό που είπατε στην Κοσάγη, και από τη στιγμή που λείπει δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, αλλά θα πω το εξής, ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι όλα αυτά που έχει πει η κυρία Γιαννιδάκη, ο ηγέτης μας, και την οποία τη συγχαίρω για τις αποφάσεις που έχει πάρει. Θα είμαστε δίπλα, όχι και λόγια να αρπάξουμε τον ψήφο, γιατί τώρα κύριε Λαμπράκη, προσέξτε, είπαμε να αναδείξουμε ένα θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνδυασμοί που μάχονται άνισα. Δηλαδή, υπάρχουν συνδυασμοί, όπως είπατε, με ένα ψηφοδέλτιο 1,5 μέτρο, ναι, τεράστιο το πρόβλημα. Φανταστείτε ότι ο Δήμος Αρχανών Αστιωσιών και οι αντίπαλοι μας έχουν 220 συμβούλους τοπικούς περιφερειακούς. 220! Και λέω τώρα εγώ, κύρια Πολιτεία, εσύ που βγάζεις τους νόμους των εκλογικών και σύμφωνα με τη Δημοκρατία, βάζεις ένα μπλαφόν. Γιατί δεν βάζεις ένα όριο που να μην επιτρέψει αυτή την άγχηση μεταχείριση? Γιατί ξέρετε κάτι, γιατί συναντάμε στις κοινότητες, δεν είναι Ηράκλειο. Πας σε ένα χωριό να κλείσει ψηφοδέλτιο και έχει πρωτοπάει ο άλλος και έχει μπει σκόπιμα σε όλες τις οικογένειες, και ειδικά αν είναι δήμαρχος, εκεί αρχίζει το πανηγύρι.
τάζει. Το τι θα γίνει μετά, βέβαια, είναι άλλο θέμα. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, εσύ δεν μπορείς δημοκρατικά να πλησιάσεις και να πάρεις τον υποψήφιο, αν δεν είναι άκη μαζί σου. Αλλά σου λέει ο συμπέθερός μου, ο κουμπάρος μου, είναι στο άλλο ψηφοδέλτιο. Αυτό